για παρουσία και ηχηρή εμφάνιση στην καρδιά της Κομωτινής στην αντίληψη διαμαρτυρίας για το αποκαλούμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Λέω αποκαλούμενο γιατί δεν έχει ίχνη ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Είναι ένα καθαρά φορομπηκτικό, επιστημονοκτόνου νομοσχέδιο που για τόσο για τους μικρομεσαίους όσο και για τους αυτοαποσχολούμενους επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Αλλά και συγχρόνως στείλει όλους τις επαγγελματικές και εργαζόμενες τάξεις της χώρας μας. Θα σημειώσω εδώ ότι αυτό προωθείται σήμερα από την κυβέρνηση, αλλά υπάρχει και μια εκοφαντική σιωπή και κατά την άποψή μου ενοχή και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος. Το Τεχνικό Μιλητήριο Θράκης θεωρεί ότι αυτό το ζήτημα, το ασφαλιστικό που είναι μια ορολογιακή βόμβα στη δημοσιονομική πολιτική της χώρας και στην κοινωνική συνοχή του κράτους, έπρεπε να λυθεί από δεκαετίες, αλλά με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και με τεράστια ενοχή και του κομμάτου της αντιπολίτευσης, αλλά και κυρίως και των συνδικαλιστών που αντέδρασαν για χτίζοντας πολιτικές καριέρες επάνω στην επίλυση του ασφαλιστικού, δημιούργησε την κατάσταση να γίνεται κάθε χρόνο χειρότερη αντιμετώπιση του ασφαλιστικού, πιο επώδυνη και τώρα κατά εντολή των δανειστών έρχεται να επιληθεί με πρόχειρο τρόπο. Το ότι το ονομάζουν φορολογικό είναι για να μην ακουστεί σε όλο τον κόσμο, επικοινωνιακά καθαρά και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, ότι ο φόρος για τον ελεύθερο επαγγελματία ξεπερνάει το 80%. Σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάει και το 95%. Το Τεχνικό Μιλητήριο της Θράκης πιστεύει ότι η επίλυση του ασφαλιστικού είναι εκ των όνων κάνευ αναγκαίο στην παρούσα στιγμή και θα συμφωνούσε στην επίλυσή του με σοβαρό τρόπο, με ουσιαστικό διάλογο απαρχής με όλους τους εμπλεκόμενους φορούς και βάσει των αναλογιστικών μελετών, τις οποίες το ΤΑΕ της Ελλάδας τις έχει από χρόνια με καταθέσει υπόψη του Υπουργείου. Θα πρέπει όμως να είναι δίκαιο και ισότιμο προς όλους τους Έλληνες πολίτες και κυρίως να δίνει μια βιώσιμη λύση. Εδώ λοιπόν είναι η μεγάλη μας αντίθεση, ότι δεν είναι ισότιμο σε όλους τους Έλληνες πολίτες, δημιουργεί μέσα του πολίτες δύο ταχυτήτων φοροδοτικής ικανότητας και το σπουδαιότερο ότι από τις υπερβολικές επιβαρύσεις που βάζει, το λιγότερο το οδηγεί στην φοροδιαφυγή και συγχρόνως στην κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων.